Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα επί του πιεστηρίου. Θα πάμε στον Παναγιώτη Παντελή. Απλώς έχω να διαβάσω ένα-δύο μηνύματα από αυτά τα οποία έχουν έρθει στον κύριο Μιχελάκη. Λέει μια φίλη αρετή από την Ελβετία, μας στέλνει το μήνυμα. Ωραία, εκεί. Κυβερνούσατε επί 40 χρόνια. Τι θέλετε να κάνει ο Τσίπρας σε ένα χρόνο, ρωτάει. Κρατήστε το, φίλε μου Γιάννη. Μετά. Σαν δημοσιογράφο. Επειδή πολλοί μας στέλνετε μηνύματα, όπως μια φίλη εδώ από την Ερυθρέα, γιατί δεν καλούμε απλού κόσμο, έχουμε πάντα σχεδόν καθημερινά ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές ομάδες έτσι εδώ πέρα. Και μετά να πάω στον κύριο Παντελή που λέει ένας φίλος στο Μεσολόγιο ρωτάει τι εννοούμε το πλαφόν της συντάξης, τα μεικτά ή τα καθαρά. Πάντοτε μιλάμε για τα μεικτά. Τι πράγμα, μικτά, μιλάμε πάντοτε. Για τα μεικτά πάντοτε. Μιλάμε για τα μεικτά πάντοτε. Μιλάμε για τα μεικτά. Τα οποία έχουν και το αποτέλεσμα στα καθαρά, ακριβώς. Στα μεικτά, έτσι. Τώρα τα ειδικότερα ερωτήματα για τους αξιωματικούς, του εμπορικού ναυτικού κλπ. Τι φορολογία θα ισχύσει κλπ. Νομίζω ότι αν δεν δούμε φορολογικό νομοσχέδιο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά. Έτσι, τουλάχιστον όσον αφορά το 2015 θα ισχύσει ότι ακριβώς ίσχυε και πέρσι. Εννοώ για τη δήλωση αυτή την οποία θα κάνουμε τώρα. Όσον αφορά το 2015. Ναι. Για το εισόδημα. Για το εισόδημα. Πάντοτε για το εισόδημα μιλάμε. Όσον αφορά το 2016, περιμένουμε την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου. Τι πριν έχετε. Βέβαια ορισμένων δεδομένων που έχουν ψηφιστεί. Δηλαδή η φορολογία μέχρι 26% σταδιακά στους αγρότες. Αυτό το 26% το ξαναλέω μια φορά. Είναι ουσιαστικά, υπάρχει, μας είπε ο Σωτήρης πριν, στο μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο. Σωστά. Άρα είναι υποχρέωση της χώρας μας να το κάνει έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι, δηλαδή, είναι μόνο νόμοι ψηφισμένοι, δεν είναι ότι υπάρχει θέμα συζήτησης. Το λέω γιατί είναι βασικό θέμα για τους αγρότες της διεκδικήσης. Είναι ψηφισμένο αυτό. Ακριβώς. Άμα είναι ψηφισμένο λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, από πού θα τα πάρουμε, να πάρουμε κάπου αλλού. Έτσι δεν είναι. Θεωρητικά δεν αυτό θα πρέπει να γίνει και δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι άλλοι οι οποίοι θα πληρώσουν. Έτσι, και θα μπορέσουν να πληρώσουν. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να πληρώσεις, είναι να μπορέσεις να πληρώσεις, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε φτάσει αισίως στα 86 δισεκατομμύρια. Αυτά τα οποία οφείλονται σήμερα. Με ένα 600 περίπου το μήνα Δεκέμβρη και με πάνω από 13 δισεκατομμύρια το 2015. Όπως και στα ενίκια η λογική είναι η ίδια, δηλαδή από το 11 πάμε στο 15% μέχρι και τις 12.000. Από εκεί και πάνω πάμε στο 35%. Σήμερα συζητείται και μια νέα αύξηση συντελεστή η οποία θα ξεπερνάει, θα φτάνει στο 40% ή τις νέες αυξήσεις στην κλίμακα την οποία λέει ο κύριος Αλεξιάδης. Βέβαια, όλα αυτά, αν δεν μπουν στο τραπέζι με ένα νομοσχέδιο, με μια πρόταση νόμου, ακόμα είμαστε επί θεωρητικών συζητήσεων. Για να καταλάβω, αυτά όλα που συζητάμε και μας είπε ο Σωτήρης και μας λέτε κι εσείς, είναι πράγματα τα οποία έχουμε σήμερα 15 Φλεβάρι. Πρέπει μέχρι τις 7 Μαρτίου να έχουν τελειώσει. Όχι, δηλαδή, δεν πρέπει να έχουν. Μιλάμε μόνο για την αξιολόγηση. Έτσι. Ναι. Αν θα πρέπει να τελειώσουν, θα είναι μόνο θέμα αξιολόγηση, όχι για τη φορολογική δήλωση. Αχα. Φορολογική δήλωση θα γίνει με τα δεδομένα. Καλά, αυτό ναι. Έτσι, τα οποία υπήρχαν πέρσι. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Μιλάμε για τα εισοδήματα τα φετινά όμως. Μιλάμε για τα εισοδήματα του 2016. Θα δηλώσουν του χρόνου. Αυτά που θα γίνουν. Αυτά πότε θα τα ξέρουμε. Αυτά όταν αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώσει τι σκέφτεται να κάνει. Γιατί μέχρι τώρα η δελτία τύπου έχουμε. Οι ομιλίες σε διάφορα παράγοντα. Αποδείξεις κρατάμε πάντως, έτσι. Αποδείξεις κρατάμε για να κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Γιατί και εκεί ακόμα το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ανακοινώσει πόσο θα είναι το αφορολόγητο, αν θα υπάρχει αφορολόγητο, αν αυτό θα χτίζεται με και βάση. Στο τέλος μπορεί να σου πει ότι δεν χρειάζεται. Το πλαφόν ήδη για το 2015 κάνανε λάθος. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τις αποδείξεις και το μόνο το οποίο έχουν κάνει είναι να έχουν αφήσει το συντελεστή μέσα, αλλά αποδείξεις να μην χρειάζεται να παρουσιάσουμε. Αν θα πρέπει να πληρώνουμε μόνο με πιστωτική κάρτα, αν θα πρέπει να κρατάμε και την απόδειξη και το χαρτάκι που βγάζει το μηχανάκι, το POS. Μου, επειδή είναι διπλά τα χαρτάκια αυτά, δηλαδή για να πούμε κάτι πρακτικό, είναι το χαρτάκι που βγάζει η μηχανή και ακριβώς η απόδειξη που σου δίνουν. Κρατάς και τα δύο, ποιο από τα δύο έχεις υποχρέωση? Θεωρητικά θα πρέπει να κρατάς και τα δύο για να μπορέσεις να ταυτοποιήσεις ότι έγινε η πληρωμή, γιατί δεν θεωρώ το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά αυτά ήταν θέματα τα οποία θα έπρεπε ήδη το Υπουργείο Οικονομικών να τα έχει ανακοινώσει. Σωστό είναι να πληρώνουμε με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα. Σωστό είναι να γίνεται συναλλαγή γιατί καταγράφεται. Από την άλλη πλευρά όμως τι περιμένουμε, να φτάσει Δεκέμβρη για να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα για τον κόσμο, το πώς θα μπορούμε. Εδώ δύο μήνες, Παναγιώτη, έχει ανακοινωθεί η αλλαγή η αξιολόγηση των διευθυντών του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει και δύο μήνες δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Και ακόμα οι έφοροι εκεί έχουν περιμένουν, δεν κάνουν τίποτε, αν θα μείνουν ή όχι. Μάκη μου, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και έχουν ανακοινωθεί οι διευθυντές. Ακόμα δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό, ίσως και αυτό εντός εισαγωγικών, να είναι δίκαιο. Το λέω γιατί υπάρχει ένας νέος γενικός γραμματέας ο οποίος έχει αναλάβει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο λες ότι οι έφοροι περιμένουν,
ότι ακόμα δεν ξέρουμε. Θα νοικιάσουν σπίτια, θα φύγουν από την Αγγλία που είναι. Ότι έχουμε 615 εκατομμύρια από επιστροφές οι οποίες δεν δίνονται. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα κλείνουν. Κλείνουν δεν σημαίνει κλείνω μια επιχείρηση και έφυγε ο επιχειρηματίας. Φύγανε και κάποιες οικογένειες από πίσω που ζουν από αυτή την επιχείρηση. Και εμείς περιμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών πότε θα επιστρέψει αυτά τα χρήματα. Τέλος πάντων, ας μην τα επιστρέψει, πότε θα τα συμψηφίσει με τρέχουσες οφειλές. Δεν μπορούμε σήμερα να ποινικοποιούμε στην κυριολεξία τον επιχειρηματία. Όταν γιατί... έχει να πληρώσει. Ναι, εντάξει. Το μόνο που πιάζει αφοροδιαφύη να μην τα έχει δηλώσει. Να... Καλά θα του κάνει να τον κρεμάσει. Αλλά από την άλλη πλευρά σήμερα. Κάποιος ο οποίος πάει να ανοίξει ένα μαγαζί, έχουμε καταλήξει το μόνο που να μην υπάρχει, αλλά είμαστε σε κοντά, είναι να είναι ποινικό αδίκημα κακούρκημα στον ποινικό νόμο. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι για τις κάρτες όμως. Ναι, με επιτρέψετε. Καλή η συναλλαγή με τις κάρτες, να καταγράφετε. Αλλά υπάρχει ένα θέμα με τις προμήθειες και ένα θέμα με τις συνδρομές. Και το ένα και το άλλο είναι απαράδεκτα, διότι για τη μεν προμήθειες υπάρχει κοινοτική οδηγία, υπάρχουν δεδικασμένα κτλ. Τα οποία βέβαια οι τράπεζες δεν εφαρμόζουν. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα της συνδρομής. Ότι η κάρτα δεν είναι θέμα, δεν είσαι σύλλογος, είσαι πελάτης. Η πιστωτική δημιουργία. Βεβαίως. Ναι. Και η χρεωστική. Όλες οι κάρτες. Η χρεωστική δεν έχει συνδρομή. Μηχανάκι και δεν έχει συνδρομή. Η χρεωστική δεν έχει συνδρομή. Ναι, αλλά έχει προμήθεια. Έχει προμήθεια για αυτό ο οποίο κάνει τη συναλλαγή τον έμπορο. Αλλά δεν έχει συνδρομή. Και εγώ θέλω να πω και το εξής τώρα. Επειδή είπα και κάτι πριν, όταν γίνεται μια καρτελοποίηση της αγοράς, δηλαδή δύο μεγάλοι όμιλοι γίνονται ένα. Ο πελάτης, ο καταναλωτής, θα του βγάλουν και μια κάρτα τώρα εκεί οι τράπεζες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει και καλά θα κάνουν, δουλειά τους κάνουν οι τράπεζες. Υπάρχει όμως μια εποπτεία που λέει ότι ο καταναλωτής θα πληρώνει, θα υπάρχει μια προμήθεια την οποία θα παίρνει η τράπεζα και από τον καταναλωτή και από το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο θα είναι ένα καρτέλ στην αγορά, διότι όταν υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο έχει 50-40 υπερκαταστήματα, ελέγχει την αγορά απολύτως. Λοιπόν, ο καταναλωτής θα ψάχνει και απλώς θα πληρώνει. Και με μια κάρτα που εντάξει, άστη χρεωστική. Οι περισσότεροι έχουν πιστωτικές, έτσι. Για να είναι ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο. Να παίρνουν και από το ATM να μπορούν να έχουν και τις δόσεις. Εντάξει. Δεν έχουν δύο κάρτες όλοι. Η πιστωτική λοιπόν, δεν δίνει πια από το ATM. Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν κάρτες και μεν και δεν. Από τα capital controls και μετά με τις πιστωτικές κάρτες, από όσο ξέρω, δεν παίρνεις πλέον. Ωραία. Σύμφωνοι. Υπάρχουν όμως δύο θέματα τα οποία. Δύο θέματα τα οποία η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να τα δει. Όπως και διάφορες άλλες ιστορίες, όπως είναι το αφορολόγητο, το οποίο είναι στον αέρα. Κυριολεκτικά στον αέρα. Το ποιος έχει αφορολόγητο, έτσι όπως το έχουν δομήσει, είναι για να μην έχεις αφορολόγητο. Γιατί ένας συνταξιούχος ο οποίος έχει περιορισμένο εισόδημα ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελάχιστο εισόδημα, με αυτό το αφορολόγητο στην ουσία καταναλώνει κάποια χρήματα που έχει και τίποτα άλλο. Εντάξει. Θέλω να πω ότι αυτά θέλουν την μεγάλη τους προσοχή, αλλά πρέπει και αυτοί που τα χειρίζονται να ξέρουν για από αγορά τώρα. Και εξαρτάται το τι θα κάνει το δημόσιο. Έτσι. Διότι προχθές πήγα να στείλω ένα δέμα στα ΕΛΤΑ που το δημόσιο. Είναι κατά 90% μέτοχος και με χρεώσανε 35 λεπτά χρήση πιστωτικής κάρτας γιατί πλήρωσα με την κάρτα μου. Βέβαια. Α, ναι. Βέβαια, πλήρωσα με την κάρτα μου. Άρα χρεώνει τη συναλλαγή, δεν ξέρω αν είναι αυτό που πληρώνει σαν προμήθεια, ποιος το δημόσιο, γιατί έχει το 90% χρήση κάρτας. Όπως και θα μου επιτρέψετε για Παντελή. Ενώ θα πρέπει να έχεις μπόνους για τις περιορίσεις που διαφυγεί. Το δημόσιο που είναι ο μέτοχος. Επειδή επίκειται να σκάσει και μεγάλο θέμα. Να δώσει ότι όποιος πληρώνει πλαστικό θα έχει και ένα... Επειδή επίκειται και μεγάλο θέμα με αυτά τα μηχανάκια, η αγορά μιλάει μόνη της. Επίκειται τεράστιο θέμα με τα μηχανάκια. Λίγο πολύ όσοι ασχολούνται με την αγορά το ξέρουν το τι έχει να γίνει. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της έρευνας. Έρχονται ξένες μικρές τράπεζες, πολλού Λουξεμβούργο από το ένα από το άλλο, που θα πουλάνε τέτοιες υπηρεσίες. Και το βασικότερο, η ιστορία του green banking, η οποία βεβαίως είναι ένα θέμα που έχει σχέση με το capital control, αλλά είναι και μια συναλλαγή η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει από πριν, δεν επιτρέπεται την ώρα που ο άλλος προσπαθεί με το one banking να κάνει τη δουλειά του. Ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος της τράπεζας. Μειώνεται το ένα, μειώνεται το άλλο. Να μπαίνουν προμήθειες, τις οποίες ξαφνικά τις πληρώνεις και μπαίνουν και προμήθειες, ας πούμε, γιατί ο κάποιος μπορεί να κάνει και ένα λάθος και δεν έρχεται πίσω. Δηλαδή, χάνονται χρήματα έτσι.
Χάνονται χρήματα τα οποία ο καταναλωτής τα πληρώνει είτε έχει είτε δεν έχει. Στον καταναλωτή. Ναι, άρα κρυβαίνει το κόστος του προϊόντος το οποίο έτσι πάει ακριβώς. Να αγοράσει. Έτσι ακριβώς. Και την ίδια ώρα, πώς το λένε οι τράπεζες, καλά κάνουν οι τράπεζες την πλευρά τους, μειώνουν το δικό τους κόστος. Επιχειρήσεις είναι. Λοιπόν, και αυξάνονται τις μισθές. Δεν είναι εκκλησίες οι τράπεζες. Αυξάνονται τις αμοιβές σας ελεγχόμενες. Για τα χαρτάκια που ρώτησες για τα χαρτάκια. Ναι. Καταρχήν. Αυτά που μαζεύουμε. Το χαρτάκι από το μηχάνημα. Το χαρτάκι του μηχανήματος. Όταν πληρώνεις με την κάρτα. Να πληρώνεις με κάρτα σε ταξί. Να πληρώνεις με κάρτα σε ταξί και να σε κατεβάσει ταξί στο Σύνταγμα. Και επίσης το χαρτάκι της απόδειξης. Καταρχήν όλα αυτά τα πράγματα καταγράφονται και ο κ. Παντελής νομίζω θα συμφωνεί σε αυτό το πράγμα. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος έχει πληρώσει, τι ώρα έχει πληρώσει, ποιο λεπτό έχει πληρώσει, τι έχει αγοράσει. Έτσι τα πάντα. Άρα εκεί είναι μια περιττή ταλαιπωρία για τον φορολογούμενο να μαζεύει. Το ένα χαρτάκι. Της σωστή επισήμανση αυτή. Το δεύτερο χαρτάκι της μηχανικής μηχανής, αυτό κάλλιστα θα μπορούσε να πάει αυτόματα. Φορολόγιο δηλώσει κάθε νόμο. Να ξέρει ο καθένας, ούτε να μαζεύει αυτή η αστεία ιστορία να κρατάς για 5 χρόνια. Ποιος θα τα ελέγξει, κύριε Παντελή, 5 χρόνια. Κύριε Μιχαλάκη, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Το λάθος σας ξέρετε ποιο είναι. Μιλάμε για ένα μηχανισμό που δεν υπάρχει μηχανισμό για να κάνει αυτόν τον ελέγχο. Μια δύσκολη. Αυτό είναι το. Όχι, αυτόματα θα μπορούσε. Το αυτόματα είναι μια θεωρητικό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ξέρετε, κάναν εφοριακό ο οποίο να έχει κάτσει να πάρει τη σακούλα που έχουμε εμεί. Και να κοιτάξει μία τα χαρτάκια. Σωτήρη, να σου πω κάτι απλό. Τα χαρτάκια αυτά μετά από μερικού μήνε σβήνει το χαρτί. Ένα το κρατούμενο αυτό. Αλλά να σα πω κάτι άλλο για τι πιστωτικέ. Όταν έρχεται αναλυτικά το χαρτί. Έτσι, μια πιστωτική κάρτα. Στο τέλος. Στο τέλος. Δεν ξέρεις αναλυτικά που έχεις πάει, δεν είναι κάπου καταγεγραμμένα. Άρα τα ξέρει και το κράτος. Άρα το κράτος στο συγκεκριμένο σημείο θα έπρεπε πολύ καλά να ξέρει ποιος φορολογούμενος σήμερα. Στην στιγμή που μιλάμε. Έχει χρεωθεί, έχει πληρώσει με την κάρτα του τι, πού, συγκεκριμένο προϊόν. Τι αγόρασε κτλ. Και το δεύτερο, που αν θέλετε βαρύνει και την κυβέρνηση, την οποία εγώ υπηρέτησα. Για να απαντήσω και στην κυρία που έλεγε 40 χρόνια. 40 χρόνια ναι. 35 στη δημοσιογραφία, 5 στην πολιτική. Εσείς ναι. Κλείνω την παρένθεση. Την επειδή όμως εγώ θα μιλήσω και για τη Νέα Δημοκρατία, για να μην νομίζω ότι έτσι εύκολο να βγάλω την ουρά μου απ' έξω. Ναι. Κακώς και εμείς δεν είχαμε συνδέσει με το ΚΕΠΙΟ τις ταμιακές μηχανές. Ένα πράγμα που συμβαίνει στο εξωτερικό, να ξέρει ανα πάσα στιγμή το κράτος, έτσι, ανα πάσα στιγμή το κράτος, τι έχει αγοράσει ένας καταναλωτής, να είναι καταγεγραμμένη αυτή η κίνηση. Εκεί είναι το θέμα, κύριε Μιχαλάκη. Πας από τη μεριά της επιχείρησης, όχι από τη μεριά του φορολογούμενου. Έτσι. Για και το λέτε λοιπόν στο θέμα αυτό, να σας πω. Κακώς ότι είναι ο πέμπτος χρόνος. Για την κυρία από την Ελβετία. Επειδή έχω βγει έξω και δεν μιλάω για την Ελβετία, μιλάω για την Αλβανία. Είναι ο πέμπτος χρόνος που οι επιχειρήσεις, νομίζω το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εποχή. Όπως λέγαμε, Αλβανός τουρίστες. Είναι συνδεδεμένες, μάλλον Έλληνας τουρίστες. Στην Αλβανία είναι συνδεδεμένες. Σας λέω κακώς δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Πας λοιπόν, ασφαλώς και είναι κακώς. Πας λοιπόν στη μεριά της επιχείρησης, αν θες να πατάξεις φοροδιαφυγή. Δεν πάει να ψάχνεις τον κάθε φορολογούμενο που καλό είναι και να τον ψάξεις. Μόνο και μόνο για το αφορολόγητο για να δεις αν έχει πληρώσει. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Και στο θέμα του ΦΠΑ. Δεν κατάλαβα γιατί όταν πληρώνεις, να μην γίνεται κατευθείαν η κράτηση από αυτόν που πληρώνει το ΦΠΑ, κατευθείαν στο κράτος. Γιατί να περάσει από τον. Και ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος που θα μπορούσε λοιπόν, να πληρώνεται έναντι κάθε μήνα και να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις. Ό,τι θέλουμε. Να πούμε μια είδηση που μας στέλνει τώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος νομίζω ξέρει καλά. Μας παρακολουθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Από το Υπουργείο Οικονομικών και μας στέλνει μια για πεσμάκι τι ακριβώς. Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν στους γενικούς διευθυντές. Από τους γενικούς διευθυντές θα ξεκινήσουν. Ο ρυθμός αύξησης των εξυπρόθεσμων φυλών το 2015 ήταν ελαφρά μειωμένο σε σχέση με το 2014 χρονιά του αξιστόρι. Είπατε και τα 86 εσείς. Η μετάπτωση των στοιχείων των συναλλαγών με κάρτα θα γίνεται αυτόματα στις δηλώσεις. Μάλιστα, να πω όμως κάτι πάνω στο θέμα της μη πληρωμής των υποχρεώσεων του κράτους. Yeah. Όταν αναλάβαμε το 12, γιατί λέμε το στραβό, να πούμε και κανένα καλό. Όταν αναλάβαμε το 12, ήταν 9 δις οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Τι πέσες 10. Και φτάνει στο 14, είχε πέσει στο 3,5, αν θυμάμαι καλά. Στο 3,5. Τόσο. Τώρα λοιπόν πόσο έχει πάει. 6,5-5,5. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν το να εμφανίζουμε προϋπολογισμούς για την αξιολόγηση και να λέμε πάμε καλά. Και να μην πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν είναι λογική αυτή. Λοιπόν, κύριοι, πάμε στο διάλειμμα το επόμενο. Γυρίζουμε πίσω. Υπάρχει μια κατήρηση του Γκάμπριελ. Του... Ναι. Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας. Βεβαίως εκπροσωπεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο κύριος Γκάμπριελ. Και ο οποίος. Βεβαίως, έχω μπροστά μου τη δήλωση. Εάν η ελληνική κυβέρνηση συνεχίσει με σοβαρότητα τις μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μειώσουμε το ελληνικό χρέος.
Η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως ελάφρυνση του χρέους, παραδείγματος χάρη με μείωση των επιτοκίων και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Η Δάλος απειλείται με κοινωνικές ταραχές και ακυβερνησία. Λέει ο κ. Γκάμπριελ, ξαναλέω, είναι αντικαγκελάριο. Είναι και το σημαντικότερο και αυτό που λέει ότι κοινωνικές ταραχές. Και σε σχέση με αυτή την κατάσταση, σχεδόν εβδομαδιαίες προειδοποιήσεις των Κομισιόν ότι θα πρέπει να κάνει περισσότερα για τη διασφάλιση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηχούν ως κινησμός. Ηχούν ως κινησμός. Το να μας λέει κάθε φορά και ο Ισιό. Πόσα εξουσία είναι εκεί πέρα, το ζώο είναι μέχρι περισσότερα, αυτό δεν παρεμβαίνει. Βεβαίως είναι αντικαγκελάριος, μετέχει στην κυβέρνηση του κ. Γκάμπριελ, εκπροσωπώντας βέβαια το δεύτερο κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό. Είναι αντικαγκελάριος είναι. Αλλά είναι αντικαγκελάριος, θα μπορούσε πέρα από τις δηλώσεις να κάνει κάτι παραπάνω. Και τις κοινωνικές ταραχές να προλάβει. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή η δήλωση. Καταγράφεται βεβαίως. Με ίσα λόγια όμως. Αλλά να γίνει και έργα ακριβώς. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά και με τα δικά σου μηνύματα.